της πίτας της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, μια εκδήλωση η οποία έχει χαρακτηριστικά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια ημερίδας. Είναι εδώ κοντά μας ο κύριος Σπύρος Παντελιός, επικεφαλής του συνδυασμού Ανοιχτός Δήμο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βρεθήκατε σε αυτή την εκδήλωση τη χθεσινή και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι έχετε και σχέση. Ναι, βεβαίως. Είναι... Ναι. Παρέχεσαι και από αυτό το παραβρέθηκα και εγώ στην κοπή της πίτα χθες το πρωί. Που έγινε στο ξενοδοχείο Πάρκ. Στο ξενοδοχείο Πάρκ που την έκανε η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας. Είμαι και εγώ, ανήκω και εγώ στο χώρο, σε αυτό το κλάδο του τουρισμού. Πρέπει να πούμε ότι είχε μεγάλη συμμετοχή, είχε επιτυχία. Mm-hmm. Είδαμε, ο πρόεδρος ήταν δραστήριος και διεκδικητικός στο λόγο που απεύθυνε. Ήταν πάρα πολύ ωραία και με μεγάλη συμμετοχή. Και έθεσε και ζητήματα, έθεσε και το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Να το δούμε. Ναι, θα το δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ναι, βεβαίως. Γιατί είναι ένα από αυτά τα θέματα που μας απασχόλησε. Κυριαρχή. Μας απασχολεί. Κυριαρχή. Τώρα, για τον τουρισμό, άλλοι λένε πήγαμε καλά. Άλλοι λένε εντάξει, πήγαμε καλά. Οι απόψεις δίστανται δηλαδή. Δίστανται. Για να είμαι ειλικρινής, κάθε χρόνο πανηγυρίζουμε ρεκόρ αφίξεων. Έτσι. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι έχουμε μειώσει στους τζίρους, στις εισπράξεις. Κανονικά αυτά θα πρέπει να συμβαδίζουν. Άνοδο αύξηση του τουρισμού, αύξηση και στους τζίρους. Στα έσοδα, στις εισπράξεις και το σημαντικό βέβαια. Αυτό είναι το στόχο. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται, εδώ λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα. Ναι, μεν έχουμε αύξηση και ρεκόρ τουρισμού, κάθε χρόνο ρεκόρ τουρισμού πανηγυρίζουν εκάστοτε κυβερνήσεις στις αφίξεις. Και απ' την άλλη, έχουμε κάθε χρόνο και λιγότερα έσοδα, λιγότερου τζίρους. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Και περισσότερη γκρίνια. Και περισσότερο βεβαίως. Λοιπόν, εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό όσον αφορά τον τουρισμό. Να καθίσουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, με επικεφαλή στον Δήμαρχο, Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων, ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, φορείς, το επιμελητήριο βεβαίως. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα καθίσουν, θα πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε για τα προβλήματα του τουρισμού. Θα πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε τον προορισμό μας. Mm-hmm. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος, πού πάμε, να βάλουμε στόχους, να εστιάσουμε στα προβλήματα και στη συνέχεια να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι η μαγική λέξη είναι αυτό που είπατε, η διαχείριση του προορισμού. Δηλαδή, πόσους επισκέπτες, πόσες χιλιάδες μπορούμε να προσελκύσουμε και να περάσουν όμορφα, μην έχουν προβλήματα. Και ο στόχος πρέπει να είναι η αναβάθμιση. Ναι, βεβαίως. Θα πρέπει να διαχειριστούμε λοιπόν τον τουρισμό μας και θα πρέπει να φέρουμε όσο το δυνατόν τουρίστες υψηλότερης εισοδηματικής στάθμης. Γιατί δεν μας φτάνει μόνο το ρεκόρ που κάνουμε σε αφίξεις. Εγώ δέχομαι ότι στην Κέρκυρα ενδεχομένως ήταν 2 εκατομμύρια επισκέπτες φέτος. 2,5-3 ενδεχομένως. Και αν όλη μέρα τρώνε ένα γιαούρτι, τι νόημα έχει, δηλαδή, τι έσοδα θα αφήσουν σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναβαθμίσουμε λίγο το τουριστικό προϊόν, να φέρουμε υψηλότερη εισοδηματική στάθμη στους τουρίστες. Να στοχεύσουμε στην αναβάθμιση. Ναι, και στην να στοχεύσουμε στην ποιότητα των τουριστών. Ναι, αλλά αυτό εύκολο είναι να λέγεται, πώς μπορεί να. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να φέρουμε πίσω τις παλιές ισχυρές αγορές που έχουμε χάσει. Για παράδειγμα, νούμερο ένα σε τουρίστες αφίξεις είναι η Αγγλία. Νούμερο δύο είναι η Γερμανία. Νούμερο τρία ήταν η Αυστρία. Τώρα τη χάσαμε την Αυστρία και στη θέση της έχει έρθει η Πολωνία. Τους θέλουμε και αυτούς βεβαίως, έτσι. Όλους γιατί... θέλουμε. Ακριβώς. Όλο τον κόσμο θέλουμε. Ακριβώς. Τους θέλουμε όλους. Έχουμε λατσιστικές τάσεις. Δεν θα βάλουμε Facebook ρόλο στο αεροδρόμιο. Δεν κάνουμε Facebook ούτε στο λιμάνι. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, απλά είναι οι παλιές αγορές που με μεγαλύτερο budget έχουν περισσότερα χρήματα να διαθέσουν. Είναι πιο ισχυρές οικονομίες. Ναι. Λοιπόν, όπως... Κεντρικής Ευρώπης και, ναι, κεντρικής Ευρώπης. Και μελέτες που δείχνουν ότι αυτοί καταναλώνουν όταν έρχονται περισσότερες θα παρούν περισσότερα χρήματα από κάποιους άλλους κυρίως τουρίστες και επισκέπτες των πρώην ανατολικών χωρών. Και λογικό το βρίσκω, έτσι, γιατί από τη στιγμή που έχουν... Γιατί οι οικονομίες τώρα ακριβώς. Είναι σαν τη δικιά μας, ναι. Αγκομαχώντας πάμε. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει να απευθυνθούμε λοιπόν σε παλιές αγορές που έχουμε χάσει, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γαλλία, η Ελβετία, η Ιταλία, ισχυρές οικονομίες. Τώρα, θα πρέπει επίσης να ανοίξουμε νέες αγορές. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Αυτό εύκολα το λες, αλλά πώς το κάνεις. Ναι, πώς το κάνεις, είναι λίγο δύσκολο. Απλά θα πρέπει να το επιδιώξουμε, πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Για παράδειγμα, θέλουμε να ανοίξουμε μια νέα αγορά. Ποια είναι μια μεγάλη αγορά? Μεγάλη αγορά είναι η αγορά της Κίνας, για παράδειγμα. Ωραία. Δεν φτάνει μόνο να πάμε να κάνουμε τις επαφές, θα πρέπει να υπάρχει και συγκοινωνία. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ, να πάμε στην Κίνα, να συζητήσουμε με τους αρμόδιους τουριστικούς φορείς και να μην έχουν μέσο να έρθουν. Να μην υπάρχει άμεση επικοινωνία, ανταπόκριση. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι να φύγει από την Κίνα, παράδειγμα, πάει στην Αθήνα, να καθίσει εκεί 5-6 ώρες ενδεχομένως ή μισή μέρα και μετά πάρει άλλο αεροπλάνο να έρθει στην Κέρκυρα, το χάσαμε το τρένο. Είναι δύσκολο. Οπότε θα πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα σφαιρικά. Θα πρέπει να τα δούμε όλα. Επίσης, θα πρέπει να προωθήσουμε. Για να επεκτείνουμε και περισσότερο την τουριστική περίοδο, θα πρέπει να απευθυνθούμε και περισσότερο σε θεματικές μορφές τουρισμού. Mm-hmm. Αυτή κυρίως είναι και υψηλότερη εισοδηματική στάθμη. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα είναι ο περιπατητικός τουρισμός, είναι ο αθλητικός τουρισμός, είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, πολιτιστικός και μουσιακός τουρισμός, είναι επίσης υψηλού επίπεδου τουρίστες. Μετά θα πρέπει να φτιάξουμε και άλλες υποδομές. Όπως τα λιμάνια μας. Είναι τα τουριστικά καταφύγια. Αυτά είναι 33 τουριστικά. Τα λεγόμενα ορφανά. Ακριβώς, τα λεγόμενα ορφανά λιμάνια. Αυτά τα έχουμε παραμελημένα. Δεν υπάρχει κάποιος φορέας να τα πάρει κάτω από τη στέγη του. Γι' αυτό και τα λέμε και ορφανά λιμάνια. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος, σε συνεργασία ενδεχομένως με τον Νόλ και δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε, να δούμε ποιος μπορεί να το διαχειριστεί σωστά. Κάθε χρόνο αυτά εκεί, επειδή έρχονται φερτά υλικά, γίνονται προσχώσεις και λοιπά, μαζεύονται φύκια και διάφορα άλλα. Αυτά θα πρέπει να τα καθαρίσουμε. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρχει μια φωταγώγηση σωστή, να είναι καθαρά, να είναι περιποιημένα. Και κυρίως να μπορέσουμε έτσι να στοχεύσουμε σε αυτό που λέμε το θαλάσσιο τουρισμό, δηλαδή που είναι κυρίως ο θαλάσσιος τουρισμός έχει δύο άξονες. Δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η κρουαζιέρα, από εκεί πάμε καλά. Ναι. Που και εκεί όμως θα πρέπει θα να το συζητήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό. Ναι. Να το και κλείσουμε. Το άλλο είναι το yachting, που όντως θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την παραθαλάσσια με την ενδοχώρα. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Θα πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση. Δηλαδή θα σταθμεύσουν τα σκάφη στο λιμανάκι, θα πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση για ενδεχομένως μπενείς. Θα πρέπει να τους πάρουμε στο χωριό να περπατήσουν, να δουν, ναι, να εξοδεύσουν χρήματα, να δουν τον τρόπο ζωής μας, για να τους προσελκύσουμε και να ξαναφέρουμε ξανά, να ακούσουν θετικά σχόλια λοιπόν. Ναι. Μετά γιατί θα πρέπει. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο επαναληπτικός πελάτης. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος, όχι να έρθει και να φύγει και να πει δεν ξαναπατάω. Ναι. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργήσουμε, να βρούμε και άλλους τρόπους. Δηλαδή, παράδειγμα, να δημιουργήσουμε πολλά Πάσχα. Mm-hmm. Δηλαδή, να βρούμε τρόπους να φέρουμε τουρίστες πιο συχνά και για μεγαλύτερα διαστήματα. Ενδεχομένως και για το χειμώνα. Παράδειγμα, κάνουμε όπως λέω Πάσχα, να βρούμε κάτι άλλο. Είναι τις 11 Αυγούστου, ας πούμε. Μετά είναι το καρναβάλι. Που το καρναβάλι το κερκυραϊκό είναι 400 ετών και πάνω. Είναι πιο παλιό ακόμη και από το καρναβάλι της Πάτρας. Και, πιο παλιό, όντως. Και εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Ρίκο, ότι με ένα χορό τέτοιο, σε μια εκδήλωση, ο Καζανόβα γνώρισε και τον έρωτα της ζωής του σε ένα χορό στο Σαν Γιάκομο. Mm-hmm. Τα γνωρίζετε καλύτερα και από μένα. Λοιπόν, επίσης, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα μουσεία μας. Το Μουσείο του Αχιλλείου, για παράδειγμα, είναι σε επισκεψιμότητα, είναι το δεύτερο μουσείο στην Ελλάδα. Δεύτερο στην Ελλάδα. Και είναι εγκαταλελειμμένο, έτσι, είναι παραμελημένο. Μετά την Ακρόπολη. Μετά την Ακρόπολη, ακριβώς, μετά το Μουσείο της Ακρόπολης. Λοιπόν, μετά θα πρέπει να κοιτάξουμε την γαστρονομία μας. Έχουμε πολλά δηλαδή να προβάλλουμε. Θα πρέπει σε συνεργασία ενδεχομένως η Λέσχη Αρχιμαγείρων, σε συνεργασία με την Ένωση Εστιατόρων, με τα ξενοδοχεία, να προωθήσουμε τα κερκυραϊκά προϊόντα, τα δικά μας. Πρέπει να ψαχτούμε, δηλαδή να βρίσκουμε συνέχεια τρόπους να προσελκύουμε κόσμο, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι αυτό που λέμε, να μορφοποιούμε νέα προϊόντα, ούτως ώστε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις. Πολλές φορές είναι και υψηλές και αυστηρές οι απαιτήσεις των επισκεπτών, έτσι. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να ανακαινήσουμε και τα ξενοδοχεία μας και ενδεχομένως και τα τουριστικά καταλήμματα. Δεν πρέπει να είναι πεπαλαιωμένα, δεν πρέπει να είναι 20 ετίας, ας πούμε, και 30 ετίας. Δεν πρέπει να τα έχουν παραμελημένα. Θα πρέπει να τα εξελίσσουμε και αυτά. Μεγάλη συζήτηση. Εδώ μπαίνει και η πολιτεία. Ναι. Και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το ΕΣΠΑ και οι τράπεζες. Ναι, μπαίνουν όλα μαζί. Να δίνει αυτά κίνητρα ούτως ώστε ο επιχειρηματίας να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Βέβαια, τα γνωρίζετε. Ναι.
Γιατί πρέπει εντάξει, οι τράπεζες έχουν κλείσει τώρα τις τροπικά. Ναι, είναι δύσκολα. Υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούν, επιχορηγούν τα ξενοδοχεία να κάνουν κάποιες ανακαινήσεις σε μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, τώρα τι άλλο, θα μπορούσαμε βέβαια να μιλήσουμε σε αυτό το. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση να μιλήσουμε για το all inclusive. Υπάρχουν και δύο μορφές all inclusive. Είναι τα all inclusive που ξέρουμε στα ξενοδοχεία, είναι και το VIP all inclusive. Δηλαδή, ναι, μεν τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα κόσμο, αλλά δίπλα από το ξενοδοχείο που λειτουργούν εστιατόρια είναι για να βάλουν λουκέτο, δηλαδή φυτοζωούν. Και αυτό μπορούμε να το δούμε πάντα σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων, Τουριστικών Καταλυμάτων κλπ. Όλοι οι φορείς λένε να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Και ενδεχομένως, επειδή θα πούνε πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, ενδεχομένως να παρέχουμε και κάποια ανταλλάγματα. Ξέρω κάποια μείωση στα τέλη παρεπιδημούντων. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε να τα συζητήσουμε σε μια νέα βάση. Ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Μάλιστα. Πάντως, εντάξει, μεγάλη συζήτηση για τον τουρισμό. Χθες όντως υπόθηκαν, έτσι και διατυπώθηκαν και πολλοί προβληματισμοί και προτάσεις ακόμα. Ναι, έτσι. Βεβαίως. Γιατί είναι ένα κεφάλαιο, γιατί εντάξει, το νησί μας ζει πάνω από το 80-85% από τον τουρισμό. Ναι. Έμεσα ή άμεσα. Ο πλούτος είναι τεράστιος από τον τουρισμό, έτσι, και εκεί βασίζεται και η οικονομία της Κέρκυρας, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, γι' αυτό και θα πρέπει, πιστεύω, έχω την αίσθηση ότι ο πλούτος που παράγεται από τον τουρισμό θα πρέπει να διαχέεται σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Για παράδειγμα, η κρουαζιέρα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, φέρνει χιλιάδες κόσμο στην Κέρκυρα. Γύρω σε 700.000 ανακαλύπτουν. Ναι, είναι και μέρες που έρχονται και 6-7 και 10.000 τουρίστες στην Κέρκυρα, έτσι. Και φεύγουν βέβαια. Λοιπόν, εκεί και τα έσοδα από την κρουαζιέρα τα εισπράττουν μόνο 2-3 επαγγελματίες. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση πιο σωστή. Δηλαδή να διαχέεται σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες ο πλούτος. Και βεβαίως με την κρουαζιέρα νομίζω ότι θα πρέπει να επιτέλους να γίνει και home port το λιμάνι μας για να έχουμε και περισσότερες διανυκτερεύσεις. Ναι. Τώρα το μοντέλο των δύο ταχυτήτων κάποια στιγμή στο μέλλον θα αποβεί προβληματικό. Δηλαδή θα πρέπει να το προβλέψουμε και αυτό λίγο. Δηλαδή είναι σύνθετο το θέμα. Ναι. Είναι κίνδυνος. Μάλιστα. Τώρα, η παλιά πόλη μας. Να πούμε και δύο πράγματα για την παλιά πόλη που είναι η ατμομηχανή. Το κέντρο είναι η ατμομηχανή του τουρισμού. Κακά τα ψέματα. Και την έχουμε παραμελημένη. Εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες μουσιακές διαδρομές. Ναι. Τώρα βεβαίως υπάρχει ένα θέμα που. Εντάξει, αυτό μπορούμε, δεν είναι πρόβλημα, μπορούμε να το δούμε, γιατί άλλα μουσεία ανήκουν στο Δήμο, άλλα στο κράτος. Ναι, αυτό είναι το εύκολο, αυτό λύνεται, δεν είναι, δηλαδή... Ναι. Και πάλι συζήτηση θέλει και συνεννόηση. Έτσι, θα τα βάλουμε όλα κάτω, θα συζητήσουμε. Ακριβώς. Ναι. Σε συνεργασία, μπορεί να γίνουν μουσιακές διαδρομές, σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστημίο, το τμήμα μουσιολογίας. Δηλαδή θα μπορούμε να καθίσουμε κάτω και να δούμε και παράλληλα εκεί που θα πολιτιστικές και ιστορικές διαδρομές. Και μπορούμε να τα συζητήσουμε και δίπλα να γίνονται και εκθετήρια παράλληλα. Ναι. Να προβάλλουμε τα κερκυραϊκά προϊόντα, τα δικά μας τα προϊόντα. Αυτά που παράγει να αναπτυχθεί και η βιοτεχνία και να τα φτιάχνουμε εμείς εδώ. Δηλαδή από ένα στυλό μέχρι ένα μαγνητάκι που έχουμε παντού και τα φέρνουμε από την Κίνα, τα φτιάχνουμε εμείς εδώ. Ναι. Μέχρι ένα κόσμημα που να έχει την Κέρκυρα, ας πούμε. Μέχρι το λάδι το τυποποιημένο. Μπορούμε να βρούμε πολλές επιλογές, πολλές λύσεις. Και μέχρι μια ομπρέλα, γιατί μου έχει μείνει απογοητευμένο σε ένα μουσείο. Ήθελα να πάρω μια ομπρέλα με το λογότυπο του μουσείου, δεν την έχω πάρει ποτέ. Ναι, ωραία. Μπορεί επίσης να γίνουν πολιτιστικές διαδρομές. Δηλαδή, παράδειγμα, είναι η συνοικία, η εβραϊκή συνοικία. Έτσι που έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις ήδη, έχουν φτιαχτεί λίγο εκεί τα πράγματα. Ναι. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Μπορεί να συνδυάσουμε με τους Αγίους Πατέρες που έχει και μουσείο εκεί. Ναι. Μετά να πάμε στην Ανουνσιάτα που συνδέεται με την Ναυμαχία της Ναυπάχτου και το Θερβάντες. Μετά είναι η πλατεία Δημαρχείου, είναι το Σαν Γιάκομο, είναι το Ντόμο. Λοιπόν, είναι πιο πάνω η Ιόνιας Βουλή. Όλα αυτά δηλαδή μπορούν να μελετηθούν σωστά και να γίνει ένα μουσιακές διαδρομές μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Τώρα βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτό έχουμε και ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ένα νέο, που είναι η ΟΧΕ, η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. Οπότε μπορεί να βοηθήσει και λίγο οικονομικά. Θα βοηθήσει και προς αυτή την κατεύθυνση. Οικονομικά. Εντάξει, πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση, πραγματικά κύριε. Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα. Να πούμε, ας πούμε, ότι να πάρουμε και την άλλη πλευρά, ότι κανείς δεν πλούτησε, δηλαδή καμία φτωχή χώρα δεν πλούτησε από τον τουρισμό, ας πούμε, δεν έλυσε τα προβλήματά της.
Βλέπουμε την Αίγυπτο και εκεί η ρεκόρ αφήξεων. Αίγυπτο, Μαρόκο, Ταϊλάνδη, Ινδία, την Ισία. Και εκεί είναι, δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να, στα ξενοδοχεία μας οι υπάλληλοι να δουλεύουν με μισούς πίνας, δηλαδή με 20 ευρώ. Mm-hmm. Ένα κομμάτι ψωμί στην ουσία. Ναι, φτηνά εργατικά χέρια. Εργατικά χέρια, ακριβώς. Ναι. Ή απ' την άλλη βλέπουμε, ας πούμε, τους εστιατόρες. Για να επιβιώσει ένα εστιατόριο θα πρέπει να δουλεύει ο πατέρας, η μάνα και τα δύο παιδιά ενδεχομένως, για να μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και όχι να βάλουν χρήματα στην άκρη. Γιατί υπάρχει υπερφορολόγηση. Ακριβώς. Ναι. Για να μπορέσουν να αποταμιεύσουν, να πληρώσουν τα έξοδα του χειμώνα. Ναι. Όχι να αποταμιεύσουν χρήματα για να τα βάλουν στην άκρη να κάνουν διακοπές. Απλά να επιβιώσουν την ίδια η επιχείρησή τους. Ναι. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Είναι και το Airbnb. Είναι και το Airbnb, είναι και το που είναι όλα μαζί. Ναι. Ωραία, θα το κάνουμε σε μία άλλη συζήτηση, γιατί βλέπω ο χρόνος περνά. Τώρα, ανοιχτός Δήμος, γιατί πήρατε την απόφαση, πώς το πήρατε έτσι να ασχοληθείτε και με την αυτοδιοίκηση? Εύλογα και με το δίκιο σας, κύριε Ρίκο, με ρωτάτε, γιατί αποφασίσατε.